Και πάμε στην επόμενη ερώτηση με αριθμό 560-12-3-2021. Επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών του κινήματος αλλαγής κυρίας Κωνσταντίνας Νάντιας Γιαννακοπούλου προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα απαράδεκτες πρακτικές των εισπρακτικών εταιριών εν μέσω πανδημίας. Κυρία Γιαννακοπούλου, καλημέρα. Έχετε 2 λεπτά στη διάθεσή σας. Θα παρακαλέσω και τον Υπουργό και εσάς, επειδή είστε πολύ δυναμικοί, να τηρήσετε και τους χρόνους και την ψυχραιμία. Πάμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα. Κύριε Υπουργέ, διανύουμε παραπάνω από ένα χρόνο αντιμέτωποι με την πανδημία του COVID-19. Και είναι προφανές ότι πέρα από τον χώρο της υγείας που δοκιμάζεται, δοκιμάζεται εξίσου και η αγορά, η οικονομία, αλλά και το σύνολο της κοινωνίας ευρύτερα. Τόσο η οικονομική κατάσταση, όσο και η ψυχολογία των Ελλήνων πολιτών έχουν ξεπεράσει τα όρια τους. Κάτι το οποίο είναι δυστυχώς πολύ λογικό μέσα σε όλες αυτές τις συνθήκες. Χιλιάδες συμπολίτες μας, λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχουν δει πολύ σημαντική μείωση των εισοδημάτων τους και σε πολλές περιπτώσεις αφανισμό, ολικό αφανισμό των εισοδημάτων τους. Και πραγματικά είναι τρομακτικό ότι το ερώτημα το πόσες επιχειρήσεις και πόσες θέσεις εργασίας θα μπορέσουν να διατηρηθούν μετά από όλον αυτόν τον αρμαγεδόνα τον οποίο βιώνουμε και πώς θα μπορέσουν να ξαναμπούν σε μια κανονικότητα. Είναι ορατός ο κίνδυνος χιλιάδες επιχειρήσεις να κλείσουν, άρα και να χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας, και αυτό άλλωστε το αποδεικνύουν και έρευνες από όλα τα επιμελητήρια. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο, την ίδια ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά, συμβαίνει και το εξής καταπληκτικό, κύριε Υπουργέ. Το διαβάζουμε μέσα από δημοσιεύματα, το βλέπουμε μέσα από ανακοινώσεις ενώσεων καταναλωτών και δανειοληπτών, αλλά οφείλω να σας ομολογήσω ότι και πάρα πολλές μεμονωμένες περιπτώσεις πολιτών από τον δυτικό τομέα της Αθήνας έχουν έρθει σε μένα προσωπικά και μου έχουν καταγγείλει αυτά τα γεγονότα τα οποία θα σας πω. Δέχονται λοιπόν εν μέσω πανδημίας ασφυκτικές πιέσεις, ασφυκτικές οχλήσεις από εισπρακτικές εταιρείες, τραπεζικά funds και δικηγορικά γραφεία. Και δέκτες αυτής της απαράδεκτης και ανάλγητης συμπεριφοράς απέναντι σε χιλιάδες νοικοκυριά τα οποία στενάζουν, είναι ακόμα και ευάλωτα, τελειώνω πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Μακροχρόνια άνεργοι, συνταξιούχοι, αμαία. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό προσβάλλει τους Έλληνες πολίτες σε αυτή την πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία, προσβάλλει το θεμελιώδες δικαίωμα ελεύθερης ανάπτυξης προσωπικότητας του ατόμου και μη προσβολής αυτής, όπως κατοχυρώνεται από το άρθρο 5 του Συντάγματος, αλλά και από τα άρθρα 57 και επόμενα του αστικού κώδικα. Τώρα, το ερώτημα. Περνάω στο ερώτημα, κύριε Πρόεδρε. Έχουν υπάρξει καταγγελίες στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτής στο Υπουργείο σας και έχουν οδηγήσει σε μία συγκεκριμένη επιβολή προστήμων. Συγκεκριμένα το 2019 υπήρξαν 185 καταγγελίες και επιβλήθηκαν 49 διοικητικές κυρώσεις, ενώ το 2020, εν μέσω πανδημίας, υπήρξαν 274 καταγγελίες και επιβλήθηκαν 19 κυρώσεις. Με απλά μαθηματικά δηλαδή, κύριε Υπουργέ, αναρωτιέμαι πώς εξηγείτε ότι εν έτη 2019 υπήρξαν περισσότερες κυρώσεις με λιγότερες καταγγελίες, ενώ το 2020 υπήρξαν περισσότερες καταγγελίες με λιγότερα πρόστιμα. Κύριε Υπουργέ, αποτελεί αυτό ένα τυχαίο γεγονός? Αποτελεί αυτό αδράνεια των ελεγκτικών μηχανισμών του Υπουργείου σας ή αποτελεί αυτό ευνοϊκή μεταχείριση των εταιριών αυτών? Τα ερωτήματα είναι αμέλεκτα. Και εγώ οφείλω να σας ομολογήσω, κύριε Υπουργέ, και να σας πω την αλήθεια, δεν πιστεύω και πάρα πολύ σε συμπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση, το ερώτημα είναι εάν σκοπεύετε να προβείτε στη ρύθμιση ενός πλαισίου λειτουργίας των εισπρακτικών εταιριών με βάση τα νέα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα λόγω της πανδημίας. Ευχαριστώ πολύ. Θα απαντήσει ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κύριο Σπυρίδων Άδωνης Γεωργιάδης. Κύριε Γεωργιάδη, καλημέρα. Σας έχετε 3 λεπτά στη διάθεσή σας. Πολύ ευχαριστώ. Κανένα πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Κύριε συνάδελφε, η ερώτησή σας είναι χρήσιμη, δείχνει και κοινωνική ευαισθησία, αλλά και χρήσιμη για να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα, ότι ισχύει και δεν ισχύει σήμερα. Κυρίως διότι διαβάζω διαρκώς σε διάφορα δημοσιεύματα, σε sites, σε σχόλια στο διαδίκτυο, ότι μα είχε πει ο Άδωνης ότι δεν θα παίρνουν τηλέφωνο οι εισπρακτικές εταιρείες, γιατί οι εταιρείες παίρνουν τηλέφωνο και υπάρχουν και περιπτώσεις που παίρνουν και πολλά τηλέφωνα
και κάνουν και όχληση, όπως είπατε, και θα τα πω στη συνέχεια. Άρα, πρώτα απ' όλα, να καταλάβουμε τι ισχύει. Πράγματι, όταν ξεκίνησε η πανδημία πέρσι τον Μάρτιο, υπήρξε μια παρέμβαση πολύ έντονη της κυβερνήσεως και δική μου προσωπικά, αλλά και του κυρίου Σταϊκούρα. Κάναμε μια συνάντηση με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και όλες τις εταιρείες διαχειρήσεως των διαφόρων οφειλών. Και εκδόθηκε και ένα κοινό δελτίο τύπου και δικό μας και δικό τους για ένα μορατόριουμ το οποίο επευλήθη τότε στις διαδικασίες πράξεως των οφειλών. Τότε, αν θυμάστε, είχα βγει, είχα πει δεν μπορούν να παίρνουν τηλέφωνο και είχα κάνει και μια δημόσια έκκληση φυσικά ότι όσοι δύναντε να πληρώνουν θα πρέπει να μην σταματήσουν την πληρωμή τους, διότι θα ήταν καταστροφικό για την ελληνική οικονομία η μαζική παύση πληρωμών. Θέλω να ξεκαθαρίσω εδώ ότι είναι άλλο πράγμα η συζήτηση του πώς θα διευκολύνουμε τους ανθρώπους να πληρώσουν τα χρέη που είχαν πρώτης πανδημίας, εν μέσω της πανδημίας και των νέων οικονομικών δεδομένων που αυτή έχει δημιουργήσει. Και είναι διαφορετικό πράγμα να πούμε στον κόσμο, μην πληρώνετε τα χρέη σας. Τα χρέη είναι για να πληρώνονται. Αυτή είναι η βασική αρχή του οικονομικού συστήματος στο οποίο ζούμε. Εάν υπάρχει μια γενικευμένη αίσθηση ότι τα χρέη πρέπει να μην πληρώνονται, τότε θα υπάρξει γενικευμένη χρεοκοπία των πάντων και καταστροφή της οικονομίας και απώλεια θέσεων εργασίας και όλων των άλλων πραγμάτων που είπατε. Μετά τη λήξη το μορατόριουμ αυτό, η αρχική ιδέα θα κάταγε τρεις μήνες. Καθώς η ιδέα μας τότε, αν θυμάστε, ήταν ότι μπαίνοντας το καλοκαίρι του 2020, η πανδημία θα υποχωρούσε και σιγά σιγά θα μπορούσαμε να επιστρέψουμε στην παλιά μας ζωή. Όμως δυστυχώς η πανδημία δεν υποχώρησε. Και έτσι αυτό το μορατόριουμ συνεχίστηκε και με την άδεια πια των Ευρωπαϊκών Τραπεζικών Υπηρεσιών και Αρχών μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2020. Στις 31 Δεκεμβρίου του 2020, πανευρωπαϊκά, με απόφαση των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Τραπεζικών Αρχών, απαγορεύτηκε το μορατόριουμ. Δεν υπάρχει πλέον μορατόριουμ σε κανένα κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν δύναται καμία κυβέρνηση νομοθετικά να παρέμβει για να το δημιουργήσει. Τι υπάρχει? Υπάρχει μία σύσταση των Ευρωπαϊκών Τραπεζικών Αρχών προς τις τράπεζες και στους providers και στους χειριστές των δανείων, να προσπαθήσουν να βρουν με τους πελάτες τους, με τους οφειλέτες, τις καλύτερες δυνατές λύσεις πληρωμής, έτσι ώστε και οι άνθρωποι που έχουν σε αδυναμία λόγω του κορονοϊού να πληρώνουν αυτό που μπορούν, αλλά και τα τραπεζικά ιδρύματα και οι υπόλοιπες εταιρείες που κινούνται γύρω από την ύφεξη των οφειλών, να μην καταστραφούν, δημιουργώντας ανυπέρβλητες ζημίες στις οικονομίες των κρατών μελών. Στη δευτερολογία μου θα εξηγήσω πώς λειτουργεί αυτό. Άρα, για να ξέρει ο κόσμος τι ισχύει σήμερα. Σήμερα, οι πρακτικές εταιρείες νομίμως τηλεφωνούν. Και τι εμείς μπορούμε να κάνουμε ως Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Καταναλωτού, να ελέγξουμε εάν τηρούν το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει ήδη από τον νόμο του 2009, εάν δηλαδή τηλεφωνούν μία φορά την ημέρα, εάν τηλεφωνούν μόνο σε εργάσιμες ώρες και μέσα στο Σαββατοκύριακο, εάν δεν τηλεφωνούν στο χώρο εργασίας, εάν δεν τηλεφωνούν σε συγγενικά πρόσωπα. Και ούτω καθεξής. Γιατί υπάρχουν νόμοι που λένε ναι, πρέπει να μπορείς να πάρεις τηλέφωνο για να προκαλέσεις την πληρωμή του χρέους, αλλά πρέπει αυτή η όχληση να γίνεται, και αυτό είναι το μήνυμά μου στις πρακτικές εταιρείες τώρα, με αξιοπρέπεια. Γιατί αν δεν υπάρχει σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τότε έρχεται ο νόμος και επιβάλλει πολύ αυστηρές ποινές. Και εμείς στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτού έχουμε ήδη επιβάλει πολύ αυστηρές ποινές σε αρκετές πρακτικές εταιρείες τους τελευταίους μήνες. Και θέλω από εδώ το πω για άλλη μια φορά για να ξέρει ο κόσμος. Είναι άλλο πράγμα πάλι να λέμε ότι μπορούν να πάρουν τηλέφωνο για να ειδοποιήσουν για την πληρωμή ενός χρέους και άλλο πράγμα να παίρνουν 10, 20, 30 φορές την ημέρα, να παίρνουν στον χώρο εργασίας, να παίρνουν σε συγγενικά πρόσωπα. Όλα αυτά απολύτως απαγορεύονται και σχετικές καταγγελίες πρέπει να γίνονται για να επιλαμβάνουμε αμέσως των σχετικών παραβάσεων του νόμου. Τα υπόλοιπα στη θεολογία μου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Κυρία Γιαννακοπούλου, έχετε και εσείς 3 λεπτά στη διάθεσή σας. Άρα, κύριε Υπουργέ, αυτό το οποίο μας λέτε είναι ότι και με ευρωπαϊκή βούλα, με ευρωπαϊκή νότα, πλέον οι Έλληνες πολίτες, οι Ευρωπαίοι πολίτες και οι Έλληνες πολίτες βρίσκονται απολύτως στο έλεος των τραπεζών, των funds, των εισπρακτικών, ακόμα κι αν βρισκόμαστε σε μία τόσο πρωτόγνωρη, αδιανόητη οικονομική κατάσταση. Αυτό μας λέτε. Ότι δεν μπορείτε, δεν μπορεί να γίνει τίποτα και ότι απλά θα πρέπει να παρακολουθούμε αυτήν την αναλγησία,
αυτήν την ζούγκλα, αυτήν την δυνατότητα να καλούν μέσα σε τέτοιες συνθήκες και πολλές φορές με προσβλητικό τρόπο, πολλές φορές χωρίς έλεγχο, πολλές φορές στον εργασιακό χώρο, πολλές φορές σε παντελώς ακατάλληλες συνθήκες, ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει τη δουλειά τους, οι οποίοι έχουν μηδενικά εισοδήματα, οι οποίοι είναι τόσο πιεσμένοι με κάθε τρόπο. Αλλά ναι, οι τράπεζες, τα funds, οι εισπρακτικές εταιρείες θα συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο να λειτουργούν σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Η ελληνική κοινωνία δηλαδή να βυθίζεται, αλλά οι τράπεζες να κάνουν τη δουλειά τους. Από πού να τα βρούνε, κύριε Υπουργέ? Πώς να μπορέσουν οι Έλληνες πολίτες που ναι, δεν μπορούν να πληρώσουν το δάνειό τους, δεν μπορούν να πληρώσουν τη ΔΕΗ, δεν μπορούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και να έχουν κάθε 3 και 5 αυτήν την ασφυκτική και ψυχολογική πίεση μέσα από τα τηλέφωνα των εισπρακτικών εταιριών? Εσείς τι κάνετε λοιπόν? Ο ρόλος του κράτους πού είναι, κύριε Υπουργέ? Απέναντι στους Ευρωπαίους ομολόγους σας. Δεν θα έπρεπε να αναλυθεί μία πρωτοβουλία? Μόνο τα καλά παιδιά θα πρέπει να είμαστε της Ευρώπης? Δεν θα πρέπει, σας καλώ, να αναλάβετε μία ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, εάν μας λέτε ότι αυτό είναι ευρωπαϊκό ζήτημα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή δεν ξέρω ποιον άλλον, προκειμένου να υπάρξει μία ευαισθησία πάνω σε αυτό το ζήτημα. Χρειάζεται στην παρούσα φάση να υπάρξει μία κρατική μέρημνα προκειμένου να μπει ένα πιο σοβαρό ρυθμιστικό πλαίσιο και να βλέπετε ότι τηρείται το συγκεκριμένο ρυθμιστικό πλαίσιο. Και ναι, μέχρι να μπορέσουμε να απαλλαγούμε από τον κορονοϊό, να συνεχίσει αυτό το μορατόριουμ. Ναι, τα χρέη είναι για να τα πληρώνουμε, κυρία Γεωργιάδη. Αλλά μέσα σε αυτές τις συνθήκες, αυτή η διαπίστωσή σας ακούγεται πιο κοινική από ποτέ. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, οφείλετε να λάβετε μέρημνα, προκειμένου οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε αντικειμενική αδυναμία, πέρα από το άγχος τους για το πώς θα πληρώσουν και θα ρυθμίσουν τα χρέη τους στο κράτος, στις τράπεζες, στους φορείς, παντού, να μην έχουν και τις εισπρακτικές εταιρείες να τους τρελαίνουν πρωί, μεσημέρι, βράδυ στα τηλέφωνα για να αποπληρώσουμε σε καταστάσεις αντικειμενικής παγκόσμιας οικονομικής αδυναμίας. Ορίστε, κύριε Υπουργέ, 3 λεπτά και σε εσάς για να πείτε αυτά που δεν είπατε στην πρωτολογία σας. Καταρχάς, κύριε συνάδελφε, η φράση μου για τα χρέη ήταν σε κανονικές οικονομικές συνθήκες. Είπα την ίδια στιγμή, το προσέξατε, ότι αυτή είναι η γενική αρχή. Παρά τα αυτά, μέσα στην πανδημία, σας είπα, κάναμε μορατόριο. Και το μορατόριο κράτησε από το Μάρτιο μέχρι το Δεκέμβριο. Επίσης, όταν κατηγορείται την κυβέρνηση ότι δεν έχει δείξει ευαισθησία στους ανθρώπους που έχουν αδυναμία πληρωμής χρεών, είναι άδικο για τον εαυτό σας, γιατί είναι μια υπεύθυνη πολιτικός. Κάτσε να θυμηθούμε τι μέτρα έχει λάβει μέχρι σήμερα η κυβέρνηση, ακριβώς γιατί υπάρχουν αυτές οι αντικειμενικά πολύ δύσκολες συνθήκες. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων πλήρωσε επί 5 μήνες όλα τα τοκοχρεολύσια των ενήμερων επιχειρηματικών δανείων. Και επίσης το ίδιο έκανε για το πρώτο τρίμηνο του 2021. Το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης πλήρωσε με το πρόγραμμα Γέφυρα και πληρώνει για αρκετούς μήνες πληρωμές των στεγαστικών τόκων και των τοκοχρεωλησίων, των στεγαστικών δανείων, εκατοντάδων χιλιάδων δανείων οικοκυριών. Ακριβώς γιατί αναγνωρίζουμε ότι δεν μπορούν να τα πληρώσουν. Το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε το πρόγραμμα Γέφυρα 2 για να πληρώνουμε για τους επόμενους 9 μήνες τα τοκοχρεωλήσια και των ενήμερων και των μη ενήμερων επιχειρηματικών δανείων εκατοντάδων χιλιάδων επιχειρήσεων. Όλα αυτά, κυρία Νάντι Γιαννακοπούλου, δεν είναι έμπρακτος η έμπρακτη απόδειξη της μέρημνας του κράτους να βοηθήσει τους ανθρώπους υπό τις έκτακτες οικονομικές συνθήκες να μπορούν να πληρώσουν τα χρέη τους? Και ενώ κάνουμε όλα αυτά και έχουμε διαθέσει ποσά που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα τα βρίσκαμε να τα δώσουμε μέσα στην πανδημία, μας λέτε είμαστε και κοινικοί και αδιαφορούμε?
Εσείς επαναλαμβάνω μια υπεύθυνη πολιτικός. Δεν μπορείτε να ενδύεστε λόγο που αξίζει σε άλλο κόμμα στην αίθουσα. Είναι προφανές ότι δείχνουμε μεγάλη ευαισθησία. Είναι προφανές ότι έχουμε διαθέσει δισεκατομμύρια για να βοηθούμε τους ανθρώπους να πληρώσουν τα χρέη τους. Και όλα αυτά τα δισεκατομμύρια τα έχουμε διαθέσει και είναι επιδοτήσεις, είναι χάρισμα. Δεν είναι χρέη προς εμάς. Γιατί ακριβώς αντιλαμβανόμαστε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες. Αυτό που σας είπα είναι, όλα αυτά είναι ίσπραξη χρεών. Όλα αυτά είναι η αναγνώριση του κράτους ότι πρέπει να βοηθούμε τον κόσμο να πληρώσει τα χρέη τους. Όλα αυτά είναι εργαλεία του κράτους που αναγνωρίζουμε έμπρακτα τις έκτακτες οικονομικές συνθήκες. Το θέμα που θέτεται είναι άλλο. Αυτές οι έκτακτες οικονομικές συνθήκες θα έπρεπε να οδηγήσουν σε γενικευμένη στάση πληρωμών. Σας απαντώ όχι. Γιατί η γενικευμένη στάση πληρωμών, κυρία Νάντε Γιαννακοπούλου, θα οδηγούσε σε κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος και τότε εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι θα έμεναν χωρίς δουλειά. Αντίθετα, επειδή σας άκουσα την πρωτολογία που είπατε ότι έχετε αγωνία για να μην χάσετε ακόμα τη δουλειά τους, και εμείς έχουμε την ίδια αγωνία, θα πρέπει να αναγνωρίσετε ότι τα μέτρα που έχει λάβει μέχρι σήμερα η ελληνική κυβέρνηση, όπως αναγνωρίζονται από τους θεσμούς, τις αγορές, από τον ξένο τύπο, ήταν κέρια και αποτελεσματικά. Η Ελλάδα είχε τη μικρότερη άνοδο της ανεργίας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατάφεραμε να έχουμε και πτώση της ανεργίας για συνεχόμενους μήνες στο τέλος του 2020, εν μέσω αυτής της πανδημίας και εν μέσω καραντίνας. Άρα προφανώς ενδιαφερόμαστε για τις θέσεις εργασίας των ανθρώπων και προφανώς τα μέτρα που έχουμε λάβει λειτουργούν και έχουν πιάσει τόπο. Ως προς πρακτικές τώρα. Ξαναλέω ποιες είναι οι βασικές παραβάσεις για τις οποίες έχουμε ήδη επιβάλει πρόστιμα για να ξέρει ο κόσμος ποια είναι η υποχρέωσή του, να πω και ένα ευχάριστο νέο για την οικονομία. Όταν τελείωσε το moratorium, δηλαδή μετά τη 31 Δεκεμβρίου του 2020, όλες τις πρακτικές πήραν τηλέφωνο όλους τους οφειλέτες για να δουν ποιο μπορεί να πληρώσει κτλ. Ο ένας στους δύο συνεχίζει και πληρώνει απολύτως κανονικά τη δόση του. Άρα ευτυχώς οι Έλληνες πολίτες, με πολύ μεγαλύτερη σύνεση και σοφροσύνη από αυτά που άκουσα προηγουμένως, συνεχίζουν να πληρώνουν εφόσον μπορούν, γιατί αντιλαμβάνονται ότι το κοινό μας συμφέρον είναι να μην καταρρεύσει η οικονομία μας, που θα κατέρρευσε αντίθετη περίπτωση. Δεύτερον, τι υποχρεούνται να κάνουν τώρα οι διαχειριστικές εταιρείες και οι τράπεζες, και ποια είναι η σύσταση και από εμάς για τις Ευρωπαϊκές Τραπεζικές Αρχές. Δεν, όταν σε παίρνουν τηλέφωνο και λες δεν έχω να πληρώσω, σε αυτή την περίπτωση οι τράπεζες και ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να σου προσφέρει εναλλακτικές λύσεις πληρωμών με μειωμένη δόση. Ακόμα και κάτω από το 50, ακόμα και κάτω από το 60, ακόμα και κάτω από το 70% της δόσης. Αν δεν σου προσφέρει, το λέει να ακούσει ο κόσμος, μειωμένη πληρωμή, τότε παρανομεί η πρακτική και ο provider. Και το πώς να κάνεις καταγγελία στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτού. Είναι λοιπόν υποχρεωμένες οι εταιρείες να προσφέρουν στους οφειλέτες, όταν θα επικαλεστούν αυτοί αδυναμία πληρωμής, πολύ ευνοϊκότερα προγράμματα πληρωμής για τα επόμενα 2 με 3 χρόνια, έτσι ώστε να προλάβουμε να αποκαταστήσουμε τη λειτουργία της οικονομίας και μετά να μπορέσει να ξαναμπεί ο ρυθμός πληρωμής στο κανονικό ρυθμό που ήταν πριν από την πανδημία. Άρα δεν έχουμε αφήσει το κόμμα προστάτευτο, όπως είπατε. Αντιθέτως, επαναλαμβάνω, όχι για να ακούσετε εσείς, για να ακούσει ο κόμμας που βλέπει τη Βουλή ή που θα το δει αργότερα. Πρώτον, δεν μπορούν οι εταιρείες να σας παίρνουν όσες φορές θέλουν ανεξέλεγκτα. Αυτό είναι παρανομία. Αν σας συμβαίνει, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στο 15-20 στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτού και θα βάλουμε αμέσως πρόστιμο. Δεύτερον, δεν μπορούν να σας ενοχλούν σε τηλεφωνικό αριθμό εργασίας. Αυτό απαγορεύεται από τον νόμο, επιβάλλουμε πρόστιμο. Τρίτον, δεν μπορούν να σας ενοχλήσουν αν δεν περάσουν 10 μέρες από την ημέρα που κατέστη ληξιπρόθεσμη οφειλή. Έχουμε βάλει πρόστιμα για παρέκκληση από τον αποκλειστικό σκοπό της παρέμβασης εταιρείας. Παρέκκληση από τις εντολές του δανειστή. Παραδείγματος χάρη, το να μην σου προσφέρουν εναλλακτική μορφή πληρωμής με χαμηλότερη δόση. Είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν στον άνθρωπο που θα επικαλεστεί, το ξαναλέω, αδυναμία πληρωμής λόγω πανδημίας, χαμηλότερη δόση. Δεν μπορούν να σου κάνουν όχληση για ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχεις ήδη βάλει σε διακανονισμό. Αυτό απαγορεύεται. Άρα, όχι μόνο δεν έχουμε αφήσει απροστάτευτο τον οφειλέτη, ο οφειλέτης έχει πολλά δικαιώματα τα οποία του έχουμε εξασφαλίσει και είμαστε από πάνω και παρακολουθούμε και βάζουμε συνεχώς πρόστιμο από ό,τι γίνονται καταγγελίες, αλλά ούτε και θα φτάσω στο άλλο άκρο να πω, παιδιά μην πληρώνετε, ευκαιρία η πανδημία να πιστολιάσουμε τα χρέη. Διότι αν γίνει αυτό,
τότε αυτό που θα συμβεί θα είναι να καταρρεύσει το αντιπιστωτικό σύστημα και τότε θα χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας, θα καταστραφεί η ελληνική οικονομία και θα πάμε ξανά και ήμασταν πριν το πρώτο μνημόνιο. Κανείς δεν το θέλει αυτό. Πρέπει να τηρήσουμε την ισορροπία. Η κυβέρνηση τηρεί την ισορροπία και λέει: όσοι μπορείτε να πληρώσετε, καλό είναι να πληρώνετε τα χρέη σας. Αυτό κάνει καλό και εσάς γιατί τα εξοφλείτε χωρίς να χρεώνετε τόκους. Καλό στην εθνική οικονομία γιατί δίνει κανονικότητα. Όσοι δεν μπορείτε, σας έχουμε εξασφαλίσει πάρα πολλά δικαιώματα για να πιέσετε τις πρακτικές, για να έχετε ευνοϊκότερους τρόπους πληρωμής και σας έχουμε φτιάξει μια σειρά εργαλείων, εφόσον το θέλετε, να συνεχίσετε να έχετε οικονομική δραστηριότητα για να μπορέσετε να πληρώσετε τα χρέη σας τους επόμενους μήνες, έως ότου περάσει αυτή η πανδημία και μπούμε σε οικονομική κανονικότητα. Με καλό πιστο τρόπο και λογικό τρόπο, κυρία Γιαννακοπούλου, όλα θα πάνε καλά. Αρκεί να μην επικρατήσει ο λαϊκισμός για άλλη μια φορά στην Ελλάδα. Γιατί ο λαϊκισμός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη δημοκρατία. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Γρηγοριάδη.